Το όνομά μου είναι Γιώργιος Κόμμα Παπα-Νικολάου και είμαι εδώ να σα μιλήσω για το πώ μπορούμε να σχεδιάσουμε ε, την πραγματικότητά μα. Κατά έχω προσπαθήσει να επανασχεδιάσω την πραγματικότητά μου, <laughs> με μια σειρά από κωμικά και σαντερικά βίντεο, αλλά και με την πρώτη μου ε, ταινία 32 λεπτών, μια no-budget παραγωγή, ε, μια ταινία δράση ε, με δραματικά στοιχεία θα σας πω στο τέλος της ομιλίας το σημαντικότερο στοιχείο που πιστεύω ότι οδήγησε στη δημιουργία αυτής της ταινία. Έτσι λοιπόν, όλοι μας ζούμε σε μια πραγματικότητα, την βιώνουμε καθημερινά, διαμέσω των αισθήσεών μας, και μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει μια αντικειμενική πραγματικότητα την οποία ζούμε καθημερινά. υπάρχει μια δεύτερη παράμετρο όμω που διαφοροποιεί πολύ τα πράγματα και αναπτύσσει ολόκληρου κόσμου. Αυτή η δεύτερη παράμετρο είναι η οπτική γωνία. Ε, τα πάντα ξεκίνησαν από ένα ε, κουτί, ένα σόκλιστο κουτί, το οποίο δεν επιτρέπει ε, την διέλευση του φωτό, παρά μόνο από μία μικρή οπή. Και αυτό το φαινόμενο δημιουργεί στο πίσω μέρο του κουτιού ε, την εικόνα τη πραγματικότητα αντεστραμμένη. Αυτό το φαινόμενο ονομάζεται κάμερα obscura και είναι το φαινόμενο που μου έχει γοητεύσει την ανθρωπότητα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Έτσι λοιπόν, αυτή είναι η βασική αρχή των φωτογραφικών μηχανών και των ε, βιντεοκάμερ ε, Μετακινώντα λοιπόν αυτό το κουτί, αλλάζει η οπτική γωνία, αλλάζει ο τρόπο που παρατηρούμε την πραγματικότητα και προσ... προσθέτεται στην αντικειμενική πραγματικότητα η υποκειμενική μεριά, η υποκειμενική βλέψη του δημιουργού. <κυρίζει> Πριν από αυτή την εφεύρεση, όπω όλοι γνωρίζουμε, πολλοί άνθρωποι προσπάθησαν να αλλάξουν τι πραγματικότητέ του ε, διαμέσου τη τέχνη. Όπω για παράδειγμα αυτό ο πίνακα του Πικάσου, που παρατηρούμε πραγματικότητα πλέον συνθλίφεται σε απλέ γραμμέ, γιατί όπω μου είχε πει ένα φίλο μου κάποτε που είχε διαβάσει σχετικά με αυτό, αν και ο Πικάσο ήταν άριστο γνώστη του ρεαλισμού, επέλεγε απλέ γραμμέ για να αποδώσει το νόημα που ήθελε να αποδώσει. Γιατί πίστευε ότι με μια, μια απλή γραμμή φτάνει για να καταλάβει ένα άνθρωπο το σχήμα που ήθελε να περάσει. Αντίθετα με το διάσημο πίνακα τη μόνο Λίζα, παρατηρούμε ότι ε, ο πίνακα ε, είναι κοντά στο ρεαλισμό όπω το, το αντιλαμβανόμαστε με τα μάτια μα. <και> Τέλο, ο σουρεαλισμό είναι πλέον η διαστρέβλωση τη πραγματικότητα σε τέτοιο βαθμό υπό το βάρο του καλλιτέχνη για να περάσει το μήνυμά του, όπω βλέπουμε σε αυτό το πίνακα του Σαλβαντόρ Νταλή. Έτσι λοιπόν, παρατηρούμε ότι η πραγματικότητα μπορεί να αλλάξει μετακινώντα την οπτική γωνία, μετακινώντα τη θέση μα προ την πραγματικότητα και διαμέσου τη τεχνολογία και τη θέληση μπορούμε να το πετύχουμε. Όπω σε αυτά τα παραδείγματα, παρατηρούμε ότι ο χρόνο πλέον πολύ εύκολα μπορεί να γίνει ρευστό και να δούμε ότι όλα αυτά τα αυτοκίνητα που πέρασαν ε, βλέπουμε το στίγμα που έχουν αφήσει. Οπότε ο χρόνο πολύ, πολύ εύκολα μπορεί να μεταβληθεί. <coughs> Έτσι λοιπόν φτάνουμε να σχεδιάσουμε την πραγματικότητά μα. Αλλά πριν ξεκινήσουμε να σχεδιάζουμε την πραγματικότητά μα, πρέπει να ε, καταλάβουμε τι είναι η πραγματικότητα. Η πραγματικότητα λοιπόν είναι ό,τι αντιλαμβανόμαστε με τι πέντε μα αισθήσει. Ε, ο έλεγχο και η τεχνοτροπία στο χειρισμό αυτών των αισθήσεων είναι αυτό που θα λέγαμε η τέχνη. Η τέχνη του κινηματογράφου, η τέχνη τη φωτογραφία. Ο έλεγχο επί των αισθήσεων αυτών μπορεί να διαμορφώσει την πραγματικότητα όπω τη γνωρίζουμε. Για να ξεκινήσουμε λοιπόν να αλλάζουμε την πραγματικότητά μα, γιατί κάποια στιγμή όλοι μα το κάνουμε και καθημερινά, είτε σε μικρότερο βαθμό είτε σε μεγαλύτερο, πρέπει να το θελήσουμε. Ακόμα και κάποιο ο οποίο δεν θέλει να κάνει τίποτα στη ζωή του, ακόμα και αυτό είναι μια δήλωση θέληση. Έτσι λοιπόν, δεν μπορεί να υπάρξει τίποτα χωρί τη θέληση. Η θέληση λοιπόν αποτελεί το πρώτο βήμα προ τη δημιουργία προ οτιδήποτε κάνουμε. Αλλά δεν αρκεί μόνο η θέληση. Αρκεί να τολμήσουμε. Όταν ξεκίνησα να ασχολούμαι με τη φωτογραφία, ήμουν διστακτικό στο να πάω να φωτογραφήσω πρόσωπα και πορτρέτα, γιατί λόγω ντροπή και κάποιου φόβου εσωτερικού, όταν σκέφτηκα απλά ότι μπορούσα να κάνω ένα βήμα προ αυτή την κατεύθυνση και να ε, πατήσω το κλικ, ένα καινούριο κόσμο ε, ε, αναδιόταν μπροστά μου. Έτσι λοιπόν, καλύτερα να μετανιώσει για κάτι που έχει κάνει παρά για κάτι που δεν έχει κάνει ποτέ. Γιατί ο χρόνο που έχουμε. Σε αυτή την πραγματικότητα είναι περιορισμένο και είναι καλό μέσα από τα λάθη μα να μαθαίνουμε και να οδηγούμαστε σε σωστά μονοπάτια. Έτσι λοιπόν, ένα ταξίδι χιλίων χιλιομέτρων αρχίζει με ένα βήμα. Είναι επίση σημαντικό να μάθουμε να ακούμε την πραγματικότητα, την αντικειμενική αλλά και την εσωτερική πραγματικότητά μα. Πρέπει να μάθουμε να ακούμε τον εαυτό μα, να βλέπουμε του φόβου μα, του ενδιασμού και ό,τι μα κρατάει πίσω ε, από το να μπορέσουμε να αλλάξουμε την πραγματικότητα γύρω μα. Πρέπει να μάθουμε να ακούμε τι σκέψει μα, γιατί είναι οι πρώτες, ε, το πρώτο εργαλείο που έχουμε για να αρχίσουμε να αλλάζουμε τον κόσμο γύρω μα. Θετικέ σκέψει φέρνουν θετικέ αλλαγέ στη ζωή μα. Οι αρνητικέ σκέψει, αντιθέτω, θα φέρουν φέρνουν ένα αρνητικό αντίκτυπο στην πραγματικότητα που ζούμε. Τέλο, αν μάθουμε να ακούμε τον εαυτό μα, τι σκέψει μα και ξέρουμε πού βαδίζουμε και ποιοι είμαστε και γιατί το κάνουμε, θα είμαστε σε θέση να επικοινωνήσουμε πολύ καλύτερα με του ανθρώπου γύρω μα. Είναι πολύ σημαντικό επίση να είμαστε ο εαυτό μα. Η τέχνη του κινηματογράφου, τη τηλεόραση, τη φωτογραφία είναι ένα σχετικά ματαιόδοξο ε, μέσο, το οποίο πολύ συχνά δοκιμάζει του καλλιτέχνε, του δημιουργού και πολύ συχνά του βάζει να, σε μια θέση να δουν τον εαυτό του από μια άλλη διαφορετική ματιά, ε, διαμέσου τη ερμηνεία ε, ή κάποιο ρόλο τον οποίο υποδίονται. Ε, Όταν με ρώτησαν γιατί έκανα το τρέιλερ του designer, ε, αποκρίθηκα ότι το είχα κάνει λοιπόν για πλάκα και. Ε, αυτή η ειλικρινή δήλωση κατάλαβα ότι εμπειρείχε πολύ αγάπη τελικά ε, για ό,τι έχει γίνει. Και πιστεύω ότι ε, η τέχνη του κινηματογράφου και της φωτογραφίας μπορεί να ε, περιέχει όλες τις σκέψεις των δημιουργών της που είναι αδύνατον να μην αποδικοποιηθούν στον πέρασμα του, 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 του χρόνου από τον κόσμο. Είναι επίσης σημαντικό ε, να μάθουμε να τα ξεχνάμε όλα. Ε, Ένα ο για παράδειγμα, ο οποίος, ε, την ώρα που ερμηνεύει σκέφτεται ότι θέλει να πάει καλά στην καριέρα του ή να πετύχει κάτι στη ζωή του, ε, πολύ σπουδαίο, σίγουρα δεν θα είναι σε θέση να βρίσκεται στο παρόν, να ζήσει τη στιγμή και να αποδώσει άψογα τον ρόλο του. Είναι πολύ σημαντικό, λοιπόν, να ζούμε στη στιγμή και να μάθουμε να τα ξεχνάμε όλα. Και σε κάποια στιγμή, σίγουρα, θα αρχίσουμε να καταλαβαίνουμε καλύτερα την έννοια του χρόνου μέσα από όλα αυτά, όταν ένα project μια ταινία, για παράδειγμα, γίνεται ε, όλο και μεγαλύτερο, ο χρόνο αρχίζει και γίνεται μετρήσιμο και αρχίζει να μα απασχολεί. Ε, υπάρχει μια συγκεκριμένη ε, στιγμή ε, στη δημιουργία μια ταινία, που πιστεύω ότι ο χρόνο πρέπει να είναι όσο πιο δυνατό ε, πιο συμπιεσμένο. Αλλά πιστεύω ότι στην πιο σημαντική δημιουργία τη δημιουργία μια ταινία, στη στιγμή δηλαδή του γραμματισμού και του σχεδιασμού τη πρέπει να μάθουμε να παίρνουμε τον χρόνο μα, να τον αντιμετωπίζουμε με σεβασμό και να κάνουμε χρόνο στη ζωή μα για, για να δούμε πώς μπορούμε να αποδώσουμε καλύτερα τους οραματισμούς μας και τα όνειρά μας. Ο κόσμος, λοιπόν, είναι ένα μεγάλο χαοτικό μέρος που μας καλεί συνεχώς να κάνουμε επιλογές. Η ζωή μας είναι όπως και μια ταινία, και μια ταινία είναι όπως είναι η ζωή μας. Είναι ένα σύνολο επιλογών που κάνουμε, που ορίζουν τι καταστάσει που θέλουμε. Έτσι λοιπόν είναι πολύ σημαντικό να μάθουμε να επιλέγουμε, να ξέρουμε ανά πάσα στιγμή ποιο είναι ο ήρωα τη ταινία, γιατί κάνει αυτό που κάνει. Όπω και στη δική μα ζωή, είναι καλό να ξέρουμε ανά πάσα στιγμή τι επιλέγουμε και γιατί το επιλέγουμε. Έτσι λοιπόν, η επιλογή διαμορφώνει η χαρακτήρα και κρυσταλλώνει την τάξη μέσα από το χάο. Κατά τη διάρκεια όλων αυτών, πριν από, αυ πριν από αυτά ή και μετά από αυτά, είναι πολύ σημαντικό να μάθουμε να ζούμε. Καμία ται ταινία δεν γράφτηκε σε ένα λευκό κελί και καμία ταινία δεν γράφτηκε χωρί ο σκηνοθέτη, ο σινερογράφο ή όλα τα μέλη που εμπλέκονται σε αυτήν να μην έχουν ζήσει τη ζωή του πρώτα απ' όλα, να μην έχουν ερωτευτεί, να μην έχουν πονέσει, να μην έχουν ζήσει δραματικέ καταστάσει που θέλουν να μοιραστούν ε, με του υπόλοιπου ανθρώπου. Έτσι λοιπόν, κάποια στιγμή. Θα περάσουμε από την έμπνευση πλέον στην υλοποίηση της ταινία. Ένα πιο τεχνικό μέρος Που ξεκινάει όμως με την έμπνευση, με το όραμα, το οποίο είναι, είναι μια στιγμή ε, μη ελεγχόμενη από εμά. Έρχεται από το πουθενά. Ε, μπορεί να είμαστε στο μετρό, στο λεωφορείο, στο σπίτι μα, ε, ε, ακόμα και σεν, σαν όνειρο. Ύστερα θα περάσουμε στην τεχνική επεξεργασία. Ε, ε, θα προσπαθήσουμε να αποδώσουμε το όραμα στο τελικό προϊόν και θα φτάσουμε τελικά στην υλοποίηση. Πιστεύω ότι ο χρόνος τη τεχνική επεξεργασία, όσο μικρότερος είναι, όσο πιο σύντομος είναι και όσο αφήνουμε ε, και όσο μειώνουμε τις τεχνικές δυσκολίε, τόσο πιο κοντά είμαστε να αποδώσουμε το όραμα που είχαμε, το όνειρο που είχαμε, ε, τις ιδέες που έχουμε ε, στον υπόλοιπο κόσμο. Ε, για παράδειγμα, όταν ε, έκανα το, και το πιο πρόσφατο κωμικό μου βίντεο, ε, το χορεύω τρανς ε, αυτό, <σκέφτει> σκέφτηκα ότι έπρεπε να μειώσω όσο περισσότερο Γινόταν την τεχνική επεξεργασία και να ασχοληθώ περισσότερο με την ουσία του τραγουδιού. Έτσι λοιπόν, ηχογράφησα σχεδόν ε, με ένα take ε, το τραγούδι και πέρασα πάρα πολύ γρήγορα στο βίντεο κλειπ. Πιστεύω ότι ήταν μία από τι πιο αυθόρμητε δουλειέ που είχα κάνει και σίγουρα, όταν ασχολούμαστε με την κομμωδία, ο αυθόρμητισμό είναι το βασικότερο στοιχείο που ψάχνουμε. Φυσικά, σε κάθε δουλειά μα, καθώ και στη ζωή μα, καθώ και σε ένα μουσικό κομμάτι, καθώ πιστεύω ότι η τέχνη. Είναι απλά μία μικρή συμπιεσμένη μορφή ζωή. Πρέπει να υπάρχει η ενότητα. Πρέπει κάθε επιλογή που κάνουμε σε μία ταινία, κάθε ενότητα που βάζουμε σε ένα μουσικό κομμάτι, να περιστρέφεται γύρω από ένα σημείο, από μία κεντρική ιδέα. Αλλά μερικέ φορέ αναρωτιόμαστε γιατί τα κάνουμε όλα αυτά. Γιατί να ξεκινήσουμε να κάνουμε ταινίε, γιατί να κάνουμε τη φωτογραφία, γιατί να ασχολούμαστε με την τέχνη. Πιστεύω ότι έχει να κάνει με την αναζήτηση. Πιστεύω ότι, σαν όντα, θέλουμε διαρκώ να, να ζητούμε καινούργια πράγματα και να δημιουργούμε νέε καταστάσει. Πιστεύω επίση ότι είναι μια ε, υλοποιημένη πλέον φαντασία ε, που επιστρέφει με την μορφή συμπερασμάτων και ερωτημάτων, γιατί δεν είναι τυχαίο που μεγάλε σπουδαίε ταινίε ε, πολύ συχνά μπορούν να θέσουν μεγάλα ερωτήματα, ε, να περάσουν αντιλήψει και να δημιουργήσουν ολόκληρα καινούργια συμπλέγματα σκέψη και δημιουργία. <κυρίζει> επίσης. Ε, υπάρχει μια αντίληψη ότι ό,τι ζούμε ε, κατά κάποιο τρόπο αποθηκεύεται, ε, σαν μορφή ενέργεια, και πιστεύω ότι οι ταινίε και η γνώση είναι κατά κάποιο τρόπο μια παράθεση εμπειριών. Τέλος, όταν μάθουμε να δουλεύουμε με όλα αυτά τα ρήματα, με όλε αυτέ ε, τι ε, τεχνικέ, σίγουρα διαφέρουμε από έναν άνθρωπο ο οποίο ζει σε οκνηρία. Διαφέρουμε από έναν άνθρωπο ο οποίο δεν θέλει να κάνει κάτι στη ζωή του και επαναπάβεται ε, σε αυτά που έχει. Είναι λοιπόν παθητικό δέκτη τη πραγματικότητα. Όταν αρχίζουμε και προσπαθούμε να αλλάξουμε τα πράγματα σύμφωνα με το όραμά μα, γιατί όλοι μα έχουμε έναν εαυτό που ζει στο τώρα και έναν αυτό που θέλει να πάει κάπου αλλού, έναν, μια ονειρική κατάσταση που όλοι ονειρευόμαστε, έτσι λοιπόν αρχίζουμε να λειτουργούμε σε υψηλότερε συχνότητε λειτουργία. Έτσι, λοιπόν, μια ταινία μπορεί να είναι ένα ερώτημα που θέτουμε στου συνανθρώπου μα, ένα τρόπο να πάρουμε απαντήσει για τον εαυτό μα αλλά και για την πραγματικότητα που ζούμε, είναι μια μεταβίβαση ιστοριών και εμπειριών στι νέε γενιέ, είναι δραματικά στοιχεία που έχουμε ζήσει, είναι ο έντονο έρωτα που επαναλαμβάνεται στι ταινίε, είναι η έντονη απογοήτευση ή το έντονο δράμα του πρωταγωνιστή που προσπαθεί να αλλάξει τη ζωή του για ένα καλύτερο μέλλον. Και σα είπα ότι στο τέλο τη ομιλία θα σα πω το βασικότερο συστατικό το οποίο πιστεύω οδήγησε στη δημιουργία αυτή τη ταινία. Που έγινε χωρί budget, χωρί γνώσει επί του θέματο, χωρί εμπειρία. Ε, ξεκίνησε για πλάκα ε, και στήθηκε ένα πανεπιστήμιο εκ του μηδενό, όπου δίδαξε εμένα και του συμβαλόμενου, ε, πώ γίνεται μια ταινία με τον αντίστροφο τρόπο. Και πιστεύω ότι αυτό το συστατικό είναι το συστατικό τη επιμονή. Αν θέλουμε, αν προσπαθήσουμε, αν έχουμε την τόλμη. Το μόνο που λείπει είναι η επιμονή. Και αν έχουμε και την επιμονή, δεν πιστεύω ότι υπάρχει κανένα στόχο που κανένα άνθρωπο δεν μπορεί να υλοποιήσει. Είναι το φτιάρι που θα μα οδηγήσει από εκεί που βρισκόμαστε στο, στην κορυφή του στόχου που θέτουμε. Έτσι λοιπόν, αυτή ήταν η ιστορία μου. Μια ιστορία που ένωσε οικογένειε, που έδωσε ελπίδα, που μετέτρεψε μερικά παλιοσίδερα σε ένα μπαλκόνι σε μελλοντικό αυτοσχέδιο εξοπλισμό για τις επόμενες ταινίες. Σας ευχαριστώ πολύ.